Γεια σας φίλοι! Ετοιμαστείτε για αλλαγή στον καιρό. Η ηλιοφάνεια και η ζέστη που απολαμβάναμε πρόκειται να κάνουν ένα διάλειμμα. Ένα ψυχρό μέτωπο πλησιάζει. Αυτό το μέτωπο θα φέρει χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιθανότητα βροχής. Σε όλη την Ελλάδα, οι άνθρωποι θα ψάχνουν τα πουλόβερ και τα μπουφάν τους. Αυτή η αλλαγή στον καιρό είναι ένα φυσιολογικό μέρος της εναλλαγής των εποχών. Καθώς περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, οι μέρες μικραίνουν. Η ενέργεια του ήλιου εξασθενεί. Αυτό επιτρέπει σε ψυχρότερες αέριες μάζες να εισχωρήσουν από τα βόρεια. Ας ρίξουμε λοιπόν μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό το ψυχρό μέτωπο και τι σημαίνει για την εβδομάδα που έρχεται. Τώρα, ίσως αναρωτιέστε, τι ακριβώς είναι ένα ψυχρό μέτωπο. Ένα ψυχρό μέτωπο είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά φαινόμενα στη μετεωρολογία. Λοιπόν, φανταστείτε αυτό. Φανταστείτε δύο αέριες μάζες, μία ζεστή και μία κρύα, να συναντιούνται σαν δύο παλαιστές σε ring. Η ζεστή αέρια μάζα είναι ελαφρύτερη και ανεβαίνει, ενώ η κρύα είναι πυκνότερη και βαρύτερη. Ο κρύος αέρας, όντας πυκνότερος και βαρύτερος, βουτάει κάτω από τον ζεστό αέρα, αναγκάζοντάς τον να ανέβει. Αυτή η διαδικασία είναι σαν μία αόρατη μάχη στον ουρανό. Αυτή η σύγκρουση των αέριων μαζών είναι αυτό που ονομάζουμε ψυχρό μέτωπο. Είναι σαν μία γραμμή μάχη στον ουρανό, όπου ο κρύος αέρας προχωράει και εκτοπίζει τον ζεστό αέρα. Καθώς ο ζεστός αέρας ανυψώνεται, ψύχεται και συμπυκνώνεται, σχηματίζοντας σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα μπορεί να είναι λεπτά και διάφανα ή πυκνά και βαριά. Αυτά τα σύννεφα μπορούν να φέρουν βροχή, μερικές φορές ακόμη και καταιγίδες, ανάλογα με το πόση υγρασία υπάρχει στον ζεστό αέρα. Όσο περισσότερη υγρασία, τόσο πιο έντονη η βροχή. Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν ακούσετε μια βροντή ή δύο. Οι καταιγίδες είναι συχνές όταν υπάρχει ψυχρό μέτωπο. Τα ψυχρά μέτωπα είναι γνωστά για τις γρήγορες αλλαγές στον καιρό. Μπορεί να δείτε τον ουρανό να αλλάζει από καθαρό σε συννεφιασμένο μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορούν να προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και να κάνουν τον ουρανό συννεφιασμένο και θυελλώδη. Οι άνεμοι μπορεί να γίνουν πολύ ισχυροί, φέρνοντας μαζί τους κρύο αέρα. Αλλά μην ανησυχείτε, αυτές οι αλλαγές είναι συνήθως σύντομες. Μετά από μια καταιγίδα, ο ουρανός καθαρίζει και ο καιρός γίνεται ξανά ήρεμος. Είναι σαν η φύση να μας θυμίζει ότι μετά από κάθε καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Αυτό το συγκεκριμένο ψυχρό μέτωπο διασχίζει την Ευρώπη, φέρνοντας μαζί του μια απότομη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς κινείται από τη Βόρεια Ευρώπη προς τα Νότια. Φέρνει μια γεύση φθινοπόρου στην περιοχή, με τα φύλλα να πέφτουν και τον ουρανό να γίνεται πιο συννεφιασμένος. Οι άνεμοι ενισχύονται, προμηνύοντας την έλευση του χειμώνα. Η Ελλάδα, γνωστή για τον ηλιόλουστο ουρανό και τις ζεστές θερμοκρασίες της, δεν θα γλιτώσει από αυτή την αλλαγή. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα παρατηρήσουν σύντομα την αλλαγή στον καιρό, καθώς ο ουρανός θα αρχίσει να συννεφιάζει και οι θερμοκρασίες θα πέσουν. Το ψυχρό μέτωπο αναμένεται να σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν απότομα, προκαλώντας μια ξαφνική αλλαγή στο κλίμα. Οι βόρειες περιοχές της Ελλάδας θα νιώσουν πρώτες τις επιπτώσεις του ψυχρού μετώπου. Οι κάτοικοι των βόρειων περιοχών θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιο κρύες ημέρες και νύχτες. Οι θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσαν να πέσουν ακόμη και κατά 10 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να βγάλουν τα χειμωνιάτικα ρούχα τους νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αυτή είναι μια σημαντική πτώση. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλότερες από τις συνηθισμένες για αυτή την εποχή του χρόνου. Οπότε, αν βρίσκεστε στο βορρά, ετοιμάστε τα πουλόβερ και τα μπουφάν σας. Οι κάτοικοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και να προσαρμοστούν στις νέες καιρικές συνθήκες. Το ψυχρό μέτωπο στη συνέχεια θα συνεχίσει την πορεία του προς τα νότια, φέρνοντας χαμηλότερες θερμοκρασίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι νότιες περιοχές θα νιώσουν επίσης την αλλαγή, αν και ίσως όχι τόσο έντονα όσο οι βόρειες. Ενώ οι νότιες περιοχές μπορεί να μην δουν τόσο δραστική πτώση όσο ο βορράς, μπορούν και πάλι να περιμένουν μια αισθητή αλλαγή στον καιρό. Οι κάτοικοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιο δροσερές ημέρες και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Οι βόρειες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Μακεδονίας και της Θράκης, θα νιώσουν πρώτες το κρύο. Το ψυχρό μέτωπο αναμένεται να φτάσει εκεί αργά την Κυριακή ή νωρίς τη Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες, που κυμαίνονταν στα μέσα της δεκαετίας του 20, θα πέσουν στους 13-14 βαθμούς Κελσίου έως τη Δευτέρα το βράδυ. Μαζί με την πτώση της θερμοκρασίας, ο βοράς μπορεί επίσης να περιμένει και λίγη βροχή. Τα καλά νέα είναι ότι η βροχή δεν αναμένεται να είναι ισχυρή. Θα είναι περισσότερο ψηλόβροχο, αρκετό για να κάνει τα πράγματα λίγο υγρά. Οπότε αν βρίσκεστε στο βορρά, να είστε προετοιμασμένοι για αλλαγή στον καιρό. Πάρτε μια ομπρέλα, ένα μπουφάν και ίσως και ένα κασκόλ. Καθώς το ψυχρό μέτωπο κινείται προς τα νότια, οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν δραματικά. Η υπόλοιπη Ελλάδα θα αρχίσει να νιώθει τις επιπτώσεις. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου ήδη παρατηρούν την αλλαγή στον καιρό. Μέχρι την Τρίτη, ολόκληρη η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίρρεια της ψυχρότερης αέριας μάζας. Οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να πέφτουν, φέρνοντας μια αίσθηση χειμώνα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα και σε άλλες κεντρικές περιοχές θα πέσουν στους 16-16 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες. Τα νότια νησιά, που συνήθως λούζονται στον ήλιο, θα δουν επίσης πτώσεις στις θερμοκρασίες. Οι τουρίστες και οι ντόπιοι θα παρατηρήσουν